μας πείτε με τον συγκεκριμένο άνθρωπο πώς έγινε ωριμία μέσω social με την 12χρονη. Καταρχήν έγινε από πλατφόρμα διαφορετική του Blind Chat. Υπήρχαν προφίλ του κοριτσιού ως 21 ετών νεαρή γυναίκα παρουσιαζότανε με θολή φωτογραφία σχεδόν σε όλες τις εφαρμογές ενηλίκων, είτε γνωριμιών είτε σεξουαλικού περιεχομένου, αποθετημένα, και το άτομο που πλησίασε το έτερο ήταν το κορίτσι, πλησίασε τους πελάτες με μια συγκεκριμένη πρόταση. Υπήρχε μια γραμμή, υπήρχε ένα μοτίβο. Παρουσιαζόταν ως 21, ξεκίναγε μια συζήτηση χαλαρού τύπου και λίγο προς, ας πούμε, το ερωτικό, τράβαγε το ενδιαφέρον. Μετά έλεγε ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι επαγγελματίας, πληρώνομαι για αυτό που κάνω. Και όποιοι, ας πούμε, συνεχίζαν και συνομιλούσαν, μετά περπάτανε σε μια άλλη πλατφόρμα, Viber, WhatsApp κτλ. Στην περίπτωση του δικού σας, του οικείου σας προσώπου, δέχτηκε απειλή με την, από την 12χρονη, δηλαδή ότι αν δεν βρεθούν θα γίνει κάτι? Όχι, εκβιασμό, το δικό μου το πρόσωπο δεν δέχτηκε. Πήγε το ραντεβού, περιμένω. Καταρχήν μετά από πολλή ενόχληση. Υπήρχαν πολλά μηνύματα και υπήρχαν και τηλεφωνήματα. Όταν πήγε λοιπόν στο ραντεβού, περιμένοντας να δει μία νέα κοπέλα, επαγγελματία 21 ετών, βρήκε μπροστά του ένα έφηβο, μία έφηβη κοπέλα. Τη λέει, δεν είσαι 21, φαίνεται. Όχι, λέει, είμαι 17. Λόγω του παρουσιαστικού, λόγω της ώρας, λόγω της γλώσσας, της περιφοράς, των περιστάσεων, δεν κατάλαβε εκείνος και οι περισσότεροι που παρόντηκαν μέσω του ίντερνετ ότι η κοπέλα δεν είναι 17 χρονών και είναι μικρότερη. Μία εισαγγελέας δεν μπορεί να κατηγορήσει έναν κατηγορούμενο εάν δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Έφτιαξε ηχητικό μέσα στην αίθουσα, το οποίο ουσιαστικά ήταν τραβηγμένο κατά τη διάρκεια ενός ραντεβού. Ακούμε την κοπέλα το πώς ακριβώς διαχειριζότανε έναν πελάτη. Ήτανε τόσο χυδαίος και τόσο... τι να σας πω, δηλαδή δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Αυτό που ακούστηκε δεν μπορείς να το διαμορφώσεις μέσα σε τρεις μήνες. Όχι ο μύχος. Κανένας δεν μπορεί να το διαμορφώσει, δηλαδή να πάρει ένα παιδί μαθήτρια και να, σε τρεις μήνες να το κάνει έτσι. Το ηχητικό το κόψανε στη μέση, δεν μπορούσαν να το ακούσουν ολόκληρο και δόθηκε γραπτός.